Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου ξεκίνησε η σταδιακή τοποθέτηση των λαμπτήρων LED από τον Δήμο της Ξάνθης, ξεκινώντας από την δυτική πλευρά της πόλης. Πάντως, την 5η 7 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες που αφορούν στην εγκατάσταση ιστών οδοφωτισμού και των αντίστοιχων φωτιστικών επί της οδού Τσιμισκή. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί και η τοποθέτηση του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, που φέτος, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο κύριος Φανουράκης, θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός. Για το λόγο αυτό και για χρονικό διάστημα περίπου 5 μηνών, ο Δήμος Ξάνθης θα δημοσιοποιεί δελτία τύπου για ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες ώστε να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω εργασίες. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει εδώ και μέσα στην οδό Τσιμισκή όλη η αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα φωτιστικά τύπου LED και έχουμε βγάλει ένα δελτίο τύπου χθες για αύριο στην αριστερή πλευρά από την Μιαούλη έως την Καραολή, να μην παρκάρουν οι συμπολίτες μας τα αυτοκίνητα για να μπορέσει να δουλέψει ο γερανός και να γίνουν όλες οι διαδικασίες της τοποθέτησης για να τελειώσει αυτός ο δρόμος όλους και να δοθεί στη διάθεση των πολιτών. Αυτές τις μέρες και τις επειδή έχει ξεκινήσει και το μεγάλο έργο αντικατάστασης στο LED, θα βγαίνουν παρόμοια δελτία τύπου όπου χρειάζεται και σύντομα θα βγει και ένα δελτίο τύπου για την 28η Οκτωβρίου από το φόρο μέχρι και την πλατεία Ελευθερίας, όπου θα γίνει σταδιακά, θα κόβεται η κυκλοφορία για να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε και εκεί όλους τους λαμπτήρες, ώστε να μπορέσει αμέσως μετά την αντικατάσταση των λαμπτήρων να έρθουν και τα συνεργεία του Δήμου για να προχωρήσουμε και να ξεκινήσουμε και για το χριστουγεννιάτικο στολισμό. Ένα στολισμό ο οποίος πραγματικά με όλα αυτά που μας έχουν παρουσιάσει θα τονώσει πάρα πολύ και τη διάθεση και την αγορά της πόλης. Θεωρούμε ότι, και από ό,τι μας είπε και ο εργολάβος, γύρω στους 4 με 5 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο αντικατάστασης των φωτιστικών LED. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα φωτιστικά LED έχουν πολλαπλά ωφέλη τόσο για την ποιότητα φωτισμού όσο και για την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, αφού προσφέρουν πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες, καθώς μόλις το 20% από την ενέργεια δαπανάται για παραγωγή θερμότητας και το 80% για την παραγωγή του φωτός.